Πλέον από το σημείο όπου έγινε η απόπειρα δολοφονίας, θυσία σας επέτρεψαν να πάτε από ό,τι αντιλαμβάνομαι κοντά οι αστυνομικοί? Όχι, δεν είναι, δυστυχώς δεν μας επέτρεψαν. Αναγκαστήκαμε να βρούμε μόνοι μας μία δίωδο, έτσι ώστε να δείξουμε και εμείς την αποτελεσματικότητα των μέτρων των διοκτικών αρχών. Όπως είπαμε και πριν, απόπειρα δολοφονίας μέρα μεσημέρι εδώ στην Λευκωσία θέτησε κινητοποίηση τις διοκτικές αρχές. Ο νεαρός, όπως είπαμε και πριν, η μοτοσυκλέτα του οποίου βρίσκεται, όπως σας δείχνει και ο κινηματογραφιστής μας, ο Γιώργος Οδήμου, είναι η μοτοσυκλέτα που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το λευκό όχημα και στην οποία φαίνεται να επέβαινε ο νεαρός, ο οποίος εναντίον του ανοίχθηκε πύρευμα τρεις ή τέσσερις πυροβολισμούς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες της αστυνομίας, οι οποίες πλέον τρέχουν να δουν τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τη νέα εγκληματική ενέργεια, η οποία καταγράφεται, Νικήτα, όπως είπαμε και πριν, μέρα μεσημέρι, και είναι κάτι που προκαλεί έντονο προβληματισμό, ότι πλέον τίποτα και κανένα δεν υπολογίζουν τα εγκληματικά στοιχεία και δρούν στις 12 το μεσημέρι, ανοίγοντας πυρ εναντίον νεαρού που βρισκόταν στη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα, και τώρα τρέχουν πάλι πίσω από τα γεγονότα να προλάβουν να εντοπίσουν ποιος ήταν στη δεύτερη μοτοσυκλέτα. Με κάποιες πληροφορίες, ανεπιβεβαίωτες ωστόσο, να αναφέρουν ότι υπάρχει μια μοτοσυκλέτα η οποία καίγεται σε σημείο της πρωτεύουσας. Είναι κάτι το οποίο διερευνούν οι αστυνομικοί, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι η μοτοσυκλέτα την οποία χρησιμοποίησε ο δράστης πριν ανοίξει πυρ εναντίον του νεαρού, που όπως είπαμε επέβαινε στη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα που βλέπετε ακριβώς πίσω μου. Και ψάχνουν τώρα να δουν αν η μοτοσυκλέτα που καίγεται συνδέεται με την απόπειρα φόνου, Οδυσσέα. Ακριβώς. Όπως είπαμε, υπάρχει μια πληροφορία για συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Σπέβδουν δυνάμεις αστυνομίας να δουν αν συνδέεται με τη νέα εγκληματική ενέργεια που καταγράφηκε μέρα μεσημέρι στην πρωτεύουσα. Και να δούμε και το αρχηγείο τώρα πώς θα αντιδράσει σε ό,τι αφορά τη νέα εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση με δηλώσεις γύρω από την εγκληματική ενέργεια ή αν θα περιμένουμε μέχρι αύριο που θα βγει κάποιο δελτίο τύπου. Θυσία Ιωάννου, ευχαριστούμε. Αυτά συμβαίνουν στην Ανθούπολη. Θυσία, ευχαριστούμε.